Φυσικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα νήπια είναι φορές που τα καταφέρουν περίφημα. Στη μουσική, για παράδειγμα, μας λέει ο Χέγκελ στην αισθητική του, η οποία μουσική εκφράζει βαθιά και όλος διόλου απροσδιόριστα αισθήματα, σκυρτήματα της ψυχής που κατά κάποιο τρόπο είναι άειλα και στην οποία δεν μπορούμε να αποδώσουμε κανένα περιεχόμενο, καμιά σκέψη, ο μουσικός δεν έχει ανάγκη μια εμπειρία τόσο μεγάλη όσο στις άλλες τέχνες. Αυτός είναι ο λόγος που το μουσικό τάλαντο εκδηλώνεται πρόωρα, ενώ το κεφάλι και η ψυχή παραμένουν ακόμα κενά, χωρίς πνευματική ή βιωματική εμπειρία. Κι έτσι όλοι έχουμε ακούσει για βιρτουόζους που ο χαρακτήρας τους και το πνεύμα τους δεν βρίσκονται στο ύψος της δυνότητάς τους. Έχουμε παιδιά θαύματα στη μουσική και στα μαθηματικά, παιδιά θαύματα στην ενόργανη γυμναστική ή στο τραγούδι, αλλά ποτέ στη σκέψη. Δεν εμφανίστηκε ακόμα ο ανήλικος ζωγράφος, φιλόσοφος ή μυθιστοριογράφος. Η παρατήρηση για το άδειο κεφάλι και την άδεια ψυχή δεν αφήνει καμία απορία. Όταν πρόκειται για πνευματική απόδοση καθαρά μορφική, όπου το περιεχόμενο ή η θητεία στη ζωή και τα ματήριά της μπορεί να απουσιάζει, το θαύμα είναι πιθανό. Αλλά είναι απίθανο όταν έχουμε να κάνουμε με τέχνες και εκφράσεις που προϋποθέτουν ψυχική ορίμανση. Είναι σημαδιακό άλλωστε ότι οι Έλληνες, τα αιώνια παιδιά, δεν ανέδειξαν ποτέ παιδιά θαύματα. Οι εγκύκλειες σπουδές δεν μπορεί να είναι άσχετες με εκείνο που θα αποκαλούσαμε εγκύκλειες δοκιμασίες. Είτε στα 15 σου σύρεις ένα κύκλο με το διαβήτη, είτε στα 50 σου, το αποτέλεσμα δεν διαφέρει. Τι να πούμε όμως για έναν έφηβο που ενδέχεται να απαγγέλει σωστά το μίμη θάνατον παράβδα, χωρίς να έχει και που να τη βρει καμιά βαθύτερη αίσθηση του στίχου. Τα κείμενα περιμένουν αιώνες τον κάθε νέο να μεστώσει, να εξέλθει από το στάδιο της αφασίας και να διαβεί το κατόφλι. Κωστής Παπαγιώργης, από το βιβλίο του «Η κόκκινη αλεπού και η ξυλοδαρμή», εκδόσεις Καστανιώτη, το κείμενο «Η πολύ σπουδή τυφλώνει». Είχα την, ας πούμε, βδελυρή τιμή κάποτε να κάψω το καινούριο παλτό που είχε αγοράσει ο Κωστής με τον ιδρώτα και το αίμα της εργασίας του. Είχε αγοράσει ένα υπέροχο παλτό, αυτά που φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο, και πήγαμε να κάνουμε μνημόσυνο στον αείμνηστο τον Χρήστο τον Βακαλόπουλο σε ένα μαγαζί. Ο Κωστής πήγαινε σε μαγαζιά, εγώ σπανίως, ένα μαγαζί που παίζανε οι Κονιτοπουλέοι. Νησιώτικα, λαϊκά και όλα αυτά. Και είχαμε καθίσει δίπλα, με είχαν βάλει μάλιστα να καθίσω δίπλα στον Κωστή, επειδή γενικά εγώ είμαι λίγο του γερμανογαλλικού άξονα, είμαι λίγο ορθολογιστής, να τον εμποδίσω να πιει, γιατί απαγορευότανε. Και να το συγκρατώ να μην το παρακάνει. Αλλά όπως κρατούσα το τσιγάρο, ας πούμε, και μιλάγαμε και χειρονομούσαμε και συζητούσαμε και ακούγαμε τους Κονιτοπουλέους, του έκαιγα το παλτό χωρίς να το πάρω χαμπάρι και μετά με καθίβρισε, με αγάπη βέβαια και με την πάντα στοχαστική φιλοσοφική διάθεση που τον διείπε. Ήταν μία από τις ωραίες αναμνήσεις που έχω από τον Κωστή, από τις χιλιάδες ωραίες αναμνήσεις, αλλά είχε πλάκα διότι συνέβη αυτό το ατύχημα με το παλτό. Πέρασαμε ωραία, θρηνήσαμε το Βακαλόπουλο στους Κονιτοπουλαίους, γιατί του άρεσαν αυτοί, και είχαμε πάει Λάγιος, Παπαγιώργης, Ευγένιος, όλη η παρέα του ενίκου. Είχαμε πάει σε αυτό το κατάστημα, το Ευαγές Ίδρυμα, ας πούμε. Η άλλη ωραία τιμή που μ' αρέσει να θυμάμαι από τον Κωστή είναι τα βράδια που περνούσαμε στο Αμαλάχη, πηγαίναμε πρώτα και τρώγαμε εκεί. Εκεί τον γνώρισα εξάλλου. Αρχές δεκαετίας του 80, νομίζω 1981 ήτανε, ναι, γιατί μου έχει κάνει μια αφιέρωση που λέει για τα γέλια και τα κλάματα μιας δεκαετίας, που είναι το 1991, συνεπώς κλείναμε 10 χρόνια φιλίας. Εκεί γνωριστήκαμε, τότε είχε πλούσιο κατσαρό μαλλί, καστανό και με βοστρίχους με μπούκλες, και ένα τεράστιο μουστάκι σαν του Νίτσε, ας πούμε, εξού και έχει γράψει και το βιβλίο για τα τρία μουστάκια. Το μηδενισμό το λέει τρία μουστάκια. Είχε ένα τεράστιο μουστάκι, πατομπούκαλα πάντα, τα γυαλιά του. Ήταν από τότε λιγομίλητος, δηλαδή καθόμαστε, ας πούμε, 2 ώρες και πέταγε, ας πούμε, 4 ατάκες όλες και όλες. Μετά άρχισε να τσουλάει το πράγμα, οπότε άρχισε να μιλάει. Δεν μιλούσε σχεδόν ποτέ για το έργο του, μιλούσε για τον Παναθηναϊκό, ήταν φανατικός Παναθηναϊκός και μάλιστα πηγαίνανε με
με τον Βακαλόπουλο πηγαίνανε στο γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μιλούσε για κανένα φαγητό, μιλούσε για τα κορίτσια, δεν μιλούσε ποτέ περί φιλοσοφίας, Φρανσουά Σατλέ, Λιωτάρ, όλους αυτούς που έχει μεταφράσει τα τέρατα. Δεν μιλούσε καθόλου και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Είναι λίγο εκνευριστικό να βρίσκεσαι με διανοούμενους και να σε ζαλίζουν, ας πούμε, 3 ώρα τη νύχτα για το τι έχουν γράψει, τι έχουν στοχαστεί και όλα αυτά. Ο Κωστής ήταν όπως και ο Θανάσης ο Βαλτινός. Μίλαγε για άλλα πράγματα τελείως. Συνήθως σου λέω για το ποδόσφαιρο, για τη μουσική και όταν τσούλαγε η νύχτα, κυλούσαν οι ώρες, άρχισε να τραγουδάει. Όχι, δεν ήταν φάλτσος, αλλά δεν ήταν και καλήφωνος. Αλλά το άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάει Άκη Πάνου. Και τι δεν κάνω. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, το παίξαμε και στην κηδεία του μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του και μόνο επηρέασε, ενώ τη σωματική, τη φυσική παρουσία, πέρα από τα γραπτά του, χιλιάδες σελίδες που έχει γράψει και πέρα από τις μεταφράσεις του, που είναι ένα συγκλονιστικό έργο σε ποσότητα και ποιότητα, μας επηρέαζε και με αυτό το λιγομίλητο που είχε, το μία νυφάλιο μέθη που λέει ο Σημεώνος Γρηγοριάτης. Δηλαδή, εκτός από τις περιόδους που πήγαινε στα καταστήματα, και θα σας πω για ένα που λεγόταν Ανατολή, όταν καθόμαστε, ας πούμε, στο Αμαλάκι, στην Παρέα ή στον Ένικο μετά, ήταν χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν είχε ξεσπάσματα αυτά του μέθησου που ξαφνικά ξεσπάνε και συγκινούνται και εκρήγνεται, ας πούμε, αυτοί που είναι πάρα πολύ. Εξάλλου από ένα σημείο και μετά δεν έπινε τίποτα. Έπινε μόνο σόδες γιατί είχε αρρωστήσει και έκανε μια δίαιτα τέτοια πολύ προσεκτική. Ο Κωστής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος για μένα μέσα από τη φιλοσοφία, τη συγκρότησή του, ανανέωσε το δοκίμιο. Το δοκίμιο ήταν ένα είδος το οποίο είχε περιπέσει λίγο σε, ας πούμε, σε δυσμένεια, σε αφάνεια και θεωρεί το πολύ διανομενίστικο και δύσκολο είδος και αυτά. Και ο Κωστής έκανε pop. Το δοκίμιο. Το έκανε ένα ανάγνωσμα το οποίο όλοι μας το εγκολποθήκαμε και αυτό γιατί, διότι ακριβώς ήταν άνθρωπος της παρέας και της αγοράς. Οπότε όλα αυτά που ζούσε μέσα στην καθημερινότητα και την κάθε νυχτότητά του, τα επεξεργαζότανε, τα συλλογιζόταν, τα στοχαζόταν και μετά τα έκανε γραπτό κείμενο. Και αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη του προσφορά, μία από τις δύο μεγάλες προσφορές, θα μιλήσουμε αργότερα για την άλλη, στην ελληνική διανόηση, κουλτούρα, γλώσσα. Επανέφερε το δοκίμιο και μάλιστα όπως άρχισε από ένα σημείο και μετά να βγάζει τα βιβλία του ξανά στον Καστανιώτη, τα έβγαζε στις Ζωές στην αρχή, στην Εφέλη είχε βγάλει τον νομοθέτη που αυτοκτονεί, στον Εξάδα τον νομοθέτη που αυτοκτονεί, στις εκδόσεις στην Εφέλη το βιβλίο του για τον Χάιντεγκερ που το έχει αποκηρύξει. Εν συνεχεία πέρασε στον Καστανιώτη, βγαίναν τα βιβλία ομοιόμορφα σε ένα ιδιαίτερο σχήμα. Στενόμακρο, συνήθως με εξώφυλλα Francis Bacon, ζωγραφική του Francis Bacon και έγιναν pop αναγνώσματα, δηλαδή μία πτσιρικαρία η οποία δεν είχε σχέση με το δοκίμιο, δεν είχε διαβάσει ποτέ Ράμφο ή Μαλεβίτσι ή όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, μέσα από τον Κωστή άρχισε να εντρυφεί στο δοκιμιακό λόγο. Ο Κωστής, όπως πολλοί άνθρωποι της γενιάς του, και μέχρι και τη δικιά μου γενιά, μετά οι πιτσιρικάδες δεν το έχουν αυτό, είχε μία αιμονή με το Παρίσι. Δηλαδή το Παρίσι ήταν το κέντρο του κόσμου. Εκεί ήταν ο Νταντασμός, ο υπερεαλισμός, οι φιλόσοφοι, η Σορβόνη, τα πανεπιστήμια, ο Ντεριντά, πάντα ο Ζάμπολ Σάρτρα, ας πούμε, ο Κωστής τον αγαπούσε. Μάλιστα, ο Κωστής είχε μεταφράσει το, για μένα το πιο σημαντικό έργο του Ζάμπολ Σάρτρα, το είναι και το Μηδέν. Εκδόση Παπαζήσι. Λοιπόν, και είχε μία αιμονή και καλά έκανε να πάει στο Παρίσι. Έχει περάσει τη νομική Θεσσαλονίκης, την οποία αφήνει, δηλαδή μάλλον δεν παρακολούθησε κανένα μάθημα ή παρακολούθησε δύο μαθήματα και βαρέθηκε αγρίως και πήρε μία, όπως το λέει και ο ίδιος, μία χαρτονένια βαλίτσα με πέντε πράγματα και έφυγε για το Παρίσι. Είναι αμφίβολο αν μπήκε σε πανεπιστήμιο να ακούσει και όλα αυτά, αλλά ρούφηξε το άρωμα του Παρισιού, ρούφηξε την ενέργεια και τη ζωτικότητα που έχει αυτός ο χώρος και βεβαίως διάβαζε Ακτίνος. Τα έχει γράψει και ο ίδιος, γιατί στην Ελλάδα λίγο όταν κάποιος αρχίζει να λάμπει, πέφτουμε να τον φάμε. Οπότε όταν είχε γυρίσει ο Κωστής από το Παρίσι και έβγαλε τα πρώτα του βιβλία στις εκδόσεις Νεφέλη και στις Ζωές, είχαν αρχίσει να τον κακολογούν.
υπήρχε, συγγνώμη, μια καταλαλιά, ας πούμε, ο Κωστής που αυτό είναι έτσι, είναι αλήτης, είναι κλέφτης και τέτοια. Οπότε, σαν γενναίος άνθρωπος που ήταν και είχε ένα σθένος, έγραψε ένα δοκίμιο, βιβλιόφιλοι και βιβλιοφάγοι. Βιβλιομανής, κάπως το λέει, το οποίο είναι ένα μίνι αριστούργημα όπου εξηγεί πως έζησε 7 χρόνια στο Παρίσι κλέβοντας και πουλώντας βιβλία. Καθόταν σε ένα μπαρ και είχε υφαρπάσει, ήταν και της μόδας τότε στο Παρίσι, δηλαδή, και να είχες λεφτά, ήταν λίγο μόδα να κλέβεις κανένα βιβλίο. Είχε κλέψει κάποια βιβλία, τα είχε στην μπάρα, ας πούμε, και τα ξεφύλιζε. Κάθισε δίπλα του ένας νεαρός φίλος του και του λέει, και ο Κωστής νεαρός ήταν άλλωστε τότε, και του λέει, ρε, εσύ μου πουλάς, ας πούμε, αυτά τα δύο του Κάντ σε πιο χαμηλή τιμή. Και λέει ο Κωστής, δεν είχε αντιληφθεί ο νεαρός αυτός φίλος ότι μου πρόσφερε μια υποτροφία 7 ετούς φοιτήσεως εις Παρισίους, διότι το έκανε σύστημα, στρατηγικό τελείως, είχε, ενώ υποτίθεται μισή το Χέγκελ και τη στρατηγική στα βιβλία του, κατά βάθος ήταν στρατηγικός άνθρωπος, είχε ένα μπλοκάκι, σημείωνε τι θέλει ο Δημήτρης, τρεις Ηράκλητους, αυτό, το είναι και χρόνος και τα λοιπά, έκλεβε τα βιβλία και τα πουλούσε με 50% έκπτωση. Είχε φτάσει σε σημείο, τα λέει ο ίδιος, να νοικιάσει μια αποθήκη για να έχει τα δικά του βιβλία εκεί, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή τον καταγγείλουν και μου κάνουν σπίτι και του κάνουν κατάσχεση, να σώσει αυτά που ήθελε να διαβάσει ο ίδιος. Είχε λάβει παραγγελία από φοιτητές στο Λονδίνο να πάει να τους οργανώσει τη βιβλιοθήκη, κλέβοντας, και πήγε ο Κωστής με ένα αυτοκίνητο ή με φίλους, οργάνωσε τη βιβλιοθήκη, τι θέλετε παιδιά αυτά, ξέρω, 1500 βιβλία, τα έκλειψε και τα 1500, πληρώθηκε, γύρισε. Και μάλιστα λέει ότι έχει ένα ρεκόρ, πρέπει να είναι ρεκόρ Guinness, ας πούμε, ότι έχει απαλωτριώσει, ας πούμε, πάνω από 12.500 τόμους, που είναι πραγματικά ένα τέτοιο. Και εξηγεί εκεί και τις τεχνικές, τις στρατηγικές. Δηλαδή, στο τάδε βιβλιοπωλείο ήταν μια πανέμορφη κοπελίτσα, η οποία μας γούσταρε, ας πούμε, και ήταν και λίγο αναρχοαυτόνομη, οπότε μας άφηνε να κλέβουμε. Το πιο χαριτωμένο είναι που είχαν αδειάσει τα ράφια ενός βιβλιοπωλείου και λέγε να μην το πάρουν χαμπάρι. Πηγαίναν σε άλλο βιβλιοπωλείο και κλέβανε βιβλία Β' κατηγορίας και τα γεμίζαν τα ράφια για να μην φαίνονται άδεια. Γιατί να μην γίνει αντιληπτή η κλοπή. Έκανε αυτό το σύστημα και μετά το έκοψε, βέβαια, όπως είχε κόψει και το ποτό. Πάντα άνθρωπος ισχυράς βουλήσεως ο Κωστής. Είχε κόψει το ποτό με το μαχαίρι και είχε κόψει και τις κλοπές με το μαχαίρι. Και είμαστε μια μέρα, νομίζω ότι ήταν και ο Θάνος Σταθόπουλος ή ο Κακουλίδης, δεν θυμάμαι, ένας από τους δύο. Και λέει ο Κωστής, ρε παιδιά, κάντε μια χάρη. Πάμε στην πρωτοπορία να κλέψω κάτι, να δω αν αντέχω. Όχι για να. Και πείτε μου τι θέλετε. Του λέω, εγώ θέλω το Είναι και Χρόνος του Χάιντεγκερ, το δίτομο εκδόσεις Δωδόνη. Ο Θάνος ή ο Γιώργος του είπε, θέλω του Φουκώ, Οι Λέξεις και τα Πράγματα, που συμπτωματικά το έχει μεταφράσει ο ίδιος ο Κωστής, σε εκδόσεις γνώσης. Περνάμε από ένα περίπτερο και χωρίς να αντιληφθούμε τίποτα, έχει πάρει σοκολάτες και τσιγάρα για όλους και μας τα δίνει και κατευθυνόμαστε στην πρωτοπορία. Μπαίνουμε μέσα, ας πούμε, στην υπόγα, λέει, θα με κοιτάτε, θα με παρακολουθείτε. Λοιπόν, και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Βγήκαμε, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα και μας πρόσφερε Μισελ Φουκώ, Οι Λέξεις και τα Πράγματα και Μάρτιν Χάιντεγκερ, Είναι και Χρόνος. Ήταν τόσο επιδέξιος και τόσο ακόμη, δηλαδή, το ταλέντο του κρατούσε και μας ευχαρίστησε κιόλας που του δώσαμε την ευκαιρία, του προσφέραμε την ευκαιρία να μας προσφέρει δώρα για να δει αν τα χέρια του ακόμα είναι όπως ο πιανίστας που θέλει να δει αν μπορεί να παίξει ένα δύσκολο έργο, ας πούμε, του Άρβο Πέρτη, οποιοδήποτε. Έτσι και ο Κωστής το έκανε για τελευταία φορά και εμείς γίναμε κλεπταποδόχοι, ας πούμε. Ναι. Ο Κωστής είναι γνωστό ότι έχει μεταφράσει καταπληκτικά βιβλία. Έκανε γνωστό στην Ελλάδα τον Εμίλ Σιωράν, αυτόν τον Ρουμανογάλο. Συγκλονιστικό για μένα ο τελευταίος φιλόσοφος, με την έννοια ότι δεν υπομνηματίζει, δεν γράφει για το τι έγραψε ο Πλάτων ή τι έγραψε ο Κάντ, αλλά κάνει δικιά του φιλοσοφία ο Σιωράν, που είναι και στα όρια της λογοτεχνίας. Όπως και ο Νίτσε είναι και ποιητής και φιλόσοφος, έτσι είναι και ο Σιωράν, και τον έχει μεταφράσει ο Κωστής, μας τον γνώρισε. Όταν μετέφερε στον Εξάντα, σε εκδόσεις Εξάντας της Μάγδας, όταν εξέδωσε το βιβλίο Εγκόπιο Ανασκολοπισμού.
Περισσύντερη εκπερασιόν ήταν στα γαλλικά. Εγκόλπιο ανασκολουπισμού το είχε μεταφράσει ο Κωστής. Και γνωρίζουμε το Σιωράν μέσα από τον Κωστή. Επίσης είχε μεταφράσει τη σειρά του Έξοχου Αίμνης του Παναγιώτη Κονδύλη. Μια σειρά που είναι πολύτιμη για όποιον ασχολείται με τα γράμματα. Στις εκδόσεις Γνώση είχε μεταφράσει το τετράτομο βιβλίο Την Ιστορία της Φιλοσοφίας του Σατλέ. Είχε μεταφράσει τότε που γινόταν και τεράστια συζήτηση τη μεταμοντέρνα κατάσταση του Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ. Είχε μεταφράσει το Περιγραμματολογία του Ντεριντά. Δηλαδή ήταν καινοτόμος, σε συνεννόηση βέβαια με τον Παναγιώτο Μονδύλη. Ήταν καινοτόμος στο τι μετέφραζε και τι σύστηνε στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Μετά μετέφρασε Ρενέ Ζιράρ, έχει μεταφράσει Μπαλζάκ, έχει κάνει μια ανθολογία με κείμενα του Μπαλζάκ που τα μετέφρασε ο ίδιος ο Κωστής και δούλευε ακάματα. Είχε το σύστημα, μου έλεγε Ίκαρε, εγώ το σύστημά μου είναι 20-10. Του λέω τι θα πει 20-10, ήταν λίγο ποδοσφαιρικό που είχε φάνει. Λέει 20 μέρες εργάζομαι σαν κτίνος, διάβαζε, μελετούσε πάρα πολύ, πάντα ήταν με κάτι σακούλες με βιβλία όταν όδευε προς το σπίτι του. 20 μέρες μεταφράζω, εργάζομαι και 10 μέρες το ρίχνω έξω. Πήγαινε στα μαγαζιά, στα ευαγή ιδρύματα που λέω και εγώ. Και μας σύστησε ένα φιλοσοφικό σύμπαν, το γνωρίσαμε μέσω του Κωστή Παπαγιώργη. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Παραλλήλως είχε αρχίσει και έγραφε μικρά σημειώματα λογοτεχνικής κριτικής, όπου δεν χαριζότανε καθόλου, δηλαδή έθαβε κιόλας. Είχε ένα δεικτικό λόγο, πολύ έτσι έντονο και αιχμηρό και με ένα εξαιρετικό χιούμορ. Είχε γράψει για τη Μαρία Τιμίτσορα Φεριπίντη, που ήταν και φίλοι και αγαπιόντουσαν. Η Μαρία κάπου είχε αναφέρει κάτι ποδοσφαιρικό μέσα σε ένα δίηγμά της και της γράφει κριτικό σημείωμα και λέει μεταξύ άλλων, αφού εγκομιάζει το βιβλίο, okay, και τη γραφή της λέει: Μαρία, ας το ποδοσφαιρό στην άκρη, ας πούμε, μην μιλάς για αυτά τα θέματα. Εμένα μου είχε κάνει το εξής. Είχα εκδώσει ένα βιβλίο στον Κέδρο και πήγα από εκεί να δω τι γίνεται, να συνεννοηθούμε και μου λέει η Μαρία που ήταν στις δημόσιες σχέσεις του Κέντρου, μου λέει: Ίκαρε, έχεις ξεχάσει την ομπρέλα στο σπίτι του Παπαγιώργη. 2 χρόνια μετά, εγώ είχα μια ομπρέλα καταπληκτική, Ιρλανδέζικη, πράσινη, ας πούμε, για αυτά, και την είχα χάσει. Okay. Και της λέω: Πού το ξέρεις ότι η ομπρέλα μου είναι στο σπίτι του Παπαγιώργη? Μου λέει: Το γράφει το Αθηνόραμα. Λέω: Τι γράφει το Αθηνόραμα? Είχε γράψει ένα κείμενο για μένα, στο διαβάσω μετά. Και στο τέλος γράφει ιστερόγραφο: Ίκαρε, ξέχασε την ομπρέλα σπίτι. Οπότε πήγα και την πήρα, ας πούμε, στην Μπουμπουλίνα, ας πούμε, έμενε με τη Ράνια. Και έτσι ανακάλυψα μέσω του Αθηνοράματος ότι η ομπρέλα μου ευρέθη στο σπίτι του Κωστή, την είχα ξεχάσει εκεί. Και αυτά τα σημειώματα τα οποία έχει βγει ήδη ένας τόμος στον Καστανιώτη με τίτλο Έλληνες συγγραφείς, είναι για Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, θα βγει και ένας δεύτερος τόμος κάποια στιγμή που θα είναι κείμενα που έχει γράψει για αλλοδαπούς, ας πούμε, έχει γράψει για τον Μπαλζάκ που είπα πριν και έγραφε στη Λάιφο συστηματικά. Συνήθως για γομάρια, για μεγάλα βιβλία, είχαμε μία μανία στην παρέα να μας αρέσουν τα τούβλα. Γιατί ξεσπερνάς, ας πούμε, 1,5 μήνα με ένα βιβλίο και είσαι συγκεντρωμένος εκεί. Και αυτό του άρεσε του Κωστή. Και εκεί πάλι ήταν και αιχμηρός και τα κείμενά του, τα κριτικά, αγγίζουν τα όρια της λογοτεχνίας. Δηλαδή τα διαβάζεις λογοτεχνήματα, δεν τα διαβάζεις μόνο για το τι γράφει για το βιβλίο. Θαυμάζεις το ποιόν της γλώσσας, τη μελλοντικότητα της γλώσσας του Κωστή και κυρίως την πρωτότυπη άποψη. Δηλαδή, για ένα βιβλίο που όλοι το θάβανε, ας πούμε, ο Κωστής έγραφε ένα κείμενο εγκομιαστικό. Για ένα βιβλίο που όλοι το επενούσαν, ο Κωστής έγραφε ένα θαπτικό κείμενο. Είχε μια πολύ πρωτότυπη σκέψη. Βεβαίως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε καταπιεί τόνους βιβλίων, έτσι, όλων των ειδών. Και εφημερίδες διάβαζε, όπως όλοι στην παρέα. Συνδύαζε τον κριτικό λόγο με μία λογοτεχνικότητα δικιά του και ένα χιούμορ εντελώς αναπάντεχο. Δηλαδή δεν ήξερες ποτέ, ενώ διαβάζεις κάποιον άλλο διανοούμενο, ας πούμε, και ξέρεις τι θα πει πάνω κάτω και πώς θα θίξει ένα ζήτημα. Στον Κωστή ποτέ δεν ξέραμε. Δεν ήξερες. Είχε πάλι γράψει για μένα κάποια στιγμή ο Μπαμπασάκης αυτό το πολύμπριζο της λογοτεχνίας. Επειδή είχα κάνει και ποιητική συλλογή και ένα τόμο με δοκίμια και ένα λογοτέχνημα, λέει το πολύμπριζο. Και μάλιστα μου είχαν βγάλει το παρατσούκλι Μπαμπασούκο από τότε, από την μπρίζα Σούκο, ας πούμε. Δεν ήξερες πότε θα γράψει. Τα κείμενα αυτά, ειδικά στο Αθηνόραμα που είχε ξεκινήσει, που ήταν πολύ μικρά, πάρα πολύ μικρά, ήταν 100-150 λέξεις το καθένα, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική συμπίκνωση.
ευαισθησίας, χιούμορ και κριτικής ματιάς και κάναν θράψη. Δηλαδή, πολλοί αγοράζαν το Αθηνόραμα μόνο και μόνο για να διαβάζουν τη στήλη του Κωστή. Και τα έλεγε αυτά τα κείμενα μπουζουκές. Ότι έριξα μια μπουζουκιά, ας πούμε, ότι έκανα ένα μικρό σόλο. Τα έλεγε μπουζουκές. Και του άρεσε επίσης να δημοσιεύει σε λαϊκά έντυπα. Δηλαδή, όταν είχε πέσει σε τρομερή δυσμένη, ας πούμε, η εφημερίδα Απογευματινή, που ήταν μεγάλη εφημερίδα, αλλά μετά κατρακύλησε λίγο, ο Κωστής πήγε στην Απογευματινή και έγραφε. Ή έγραφε τα κριτικά του δοκίμια αυτά για τα βιβλία στον Επενδυτή, σε μια οικονομική εφημερίδα. Ήταν εξής αναπάντεχο αυτό πάλι, όπως και το γράψιμό του. Και νομίζω ότι, όχι ότι φτιάχνει σχολή κριτικής λογοτεχνίας, αλλά ότι είναι μια σχολή από μόνος, ένα σύμπαν, μια κεντρική επιτροπή, ένα κόμμα από μόνος το Κωστής. Είναι μοναδικός ο λόγος με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα λογοτέχνημα, είτε ένα τεράστιο μυθιστόρημα, ας πούμε, είτε είναι μια ποιητική συλλογή. Ανθρώπινα πάθη. Ο Κωστής, σε αντίθεση με πολλούς διανοούμενους οι οποίοι είναι μόνο του γραφείου άνθρωποι, ήταν άνθρωπος της αγοράς, όπως είπαμε και πριν, όπως και όλοι παρέα άλλωστε. Και ήταν καταβυθισμένος στην κατ' εμέ πεμπτουσία του ανθρώπινου είδους, που είναι τα πάθη. Όλοι έχουμε πάθη. Άλλος χαρτοπέζει, άλλος παίζει σκάκι, άλλος έχει με τα κορίτσια ένα ζήτημα. Άλλος, ας πούμε, ενώ είναι ατάλαντος, θέλει να γίνει ζωγράφος και ζωγραφίζει και στο τέλος θα καταφέρνει. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και πάει λέγοντας. Ο Κωστής το είχε συλλάβει αυτό από μικρός. Δεν είναι τυχαίο το ότι έπαιζε ποδόσφαιρο όταν ήταν πιτσιρικάς, που είναι κατεξοχήν ένα άθλημα πολεμικό και με τις ιαχές και όλα αυτά και προκαλεί πάθη. Έχουν πεθάνει άνθρωποι στα γήπεδα από καρδιακό, ας πούμε, επειδή δεν έβαλε γκολ ο Τάδε. Ή επειδή δεν έπιασε την μπάλα όπως έπρεπε ο Σαργκάνης, ας πούμε, ή επειδή ο Δωμάσο έκανε μια τρίπλα, ή ο Ζιντεντή Ζιντάν κτλ. Και είχε συλλάβει αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι το όν της μνήμης, εξού και έχει γράψει ένα βιβλίο για τη μνήμη, και το όν των παθών. Καλός ή κακός. Καταβυθιζόμαστε στα πάθη. Και ο Κωστής δεν είχε κανένα χαλινό σε αυτό, μάλλον δεν είχε ενδιασμό να καταβυθιστεί στα πάθη, και μάλιστα τα στοχαζόταν μετά, τα συλλογιζότανε. Και έκανε δοκίμια με θέμα τον ξυλοδαρμό, ας πούμε, το οποίο είναι τελείως πρωτότυπο. Δηλαδή, νομίζω και παγκοσμίως δεν υπάρχει ενός φιλοσόφου κείμενο. Μπορεί για τη βία υπάρχουν. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν έχει γράψει περί βίας. Αλλά για τον ανέτειο ξυλοδαρμό, δηλαδή είναι δύο τύποι σουρωμένοι στο Ευαγές Ίδρυμα Ανατολή που παίζει μπουζούκια και τσακώνονται γιατί η τραγουδίστρια χαμογέλα στον ένα και όχι στον άλλον και γίνεται ένας καυγάς ανέτειος πραγματικά, δεν έχει γράψει άλλος. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Μακάρι να έχει γράψει, αλλά ο Κωστής έχει γράψει. Πήγαινε σε αυτό το ίδρυμα, το κατάστημα που λεγόταν Ανατολή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από πίσω, το οποίο ήταν άθλιο. Εγώ πήγα μισή φορά, ούτε καν ολόκληρη, γιατί έφυγα στη μέση, ας πούμε, σηκώθηκα και έφυγα, δεν μ' άρεσε. Που ήταν μια άθλια ορχήστρα, ένας τζαζμπαντίστας, ντράμερ, ας πούμε, μια τραγουδίστρια σκυλή και όλα αυτά. Και ο Κωστής πήγαινε εκεί και δήλωνε ότι είναι πλακάς στο επάγγελμα, ότι φτιάχνει μοσαϊκά για αυτά, πλακάς. Και το Παρατσούκλι ήταν αιμοδότης, διότι μέσα στο Ζεμπέκικο και στην Τύφλα και στην Μέθεξη, ας πούμε, το διονυσιασμό του Κόλλου, ας πούμε, δεν άκουγε Βάγκνερ, άκουγε τα λαϊκά τα οποία ήξερα απ' έξω, έπεφτε στα σπασμένα πιάτα και πολλές φορές ματωνότανε. Και μαζεύαν τα αίματα του Κωστή, ας πούμε, οπότε τον είχαν βαφτίσει ο αιμοδότης εκεί, γιατί άφηνε τα ίχνη του. Έπαιρνε λοιπόν αυτή τη βραδιά όμως, δεν την άφηνε αστόχαστη, έπαιρνε τη βραδιά που γλένταγε με το Βακαλόπουλο και ο Αρανίτης πήγαινε εκεί, εγώ σας είπα μισή φορά, και το έκανε μετά δοκίμιο, το οποίο είναι πολύτιμο. Γιατί έτσι ανακαλύπτω εγώ, εσύ, ο Δημήτρης, ο Κωστής, ανακαλύπτουμε ποια είναι κάποια ουσιώδη πράγματα τα οποία ή τα αφήνουμε στην άκρη γιατί ντρεπόμαστε, κακώς, κατά τη γνώμη μου, ή λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, μια περιπετιούλα, οκ, το ξεχνάμε, το αφήνουμε να περάσει έτσι. Ο Κωστής δεν άφηνε τίποτα να πέσει στο τραπέζι χωρίς να καθίσει, να το σκεφτεί, να το οργανώσει σε δοκιμιακό λόγο, να το κάνει κείμενο. Και αυτό για μένα είναι μια ανεκτίμητη προσφορά, γιατί επαναλαμβάνω, άλλοι στοχαστές φιλόσοφοι είτε υπομνηματίζουν προηγούμενους, είτε ασχολούνται με θέματα της σκέψης και όλα αυτά. Ο Κωστής, κλέβοντας θα έλεγα, εντός αγωγικών κλέβοντας με την καλή έννοια,
από τον τεράστιο για μένα στιλίστα και συγγραφέα τον Γιώργο τον Ιωάννου, ο οποίος έχει γράψει κείμενο για το πώς πάει και βλέπει μία ταινία τσόντα στον κινηματογράφο Τάδε, ας πούμε, στην Ομόνια, που παίζει έργα 2 και είναι όλα πορνό. Και περιγράφει την ατμόσφαιρα. Διασώζει μέσω του λόγου ο Ιωάννου πολλές τέτοιες στιγμές. Λέγαμε και την άλλη φορά είχε γράψει το τρίτο μου έργο για τον Καραγκιόζη. Ο Κωστής έκανε τσίμπης από αυτή την ιδέα και καταβυθίστηκε στα ανθρώπινα πάθη. Ήταν άνθρωπος μια έντονη προσωπικότητα, πολύ έντονη προσωπικότητα, και αυτό μετά το έκανε λόγο. Και αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι η ουσία το να έχεις πάθη. Όλοι έχουν. Η ουσία είναι το πάθος σου μετά να το μετατρέψεις σε ένα κείμενο που θα μείνει στην αιωνιότητα και κυρίως θα διαβγάσει πολύ ο Καστοριάζης, θα φωτίσει πτυχές που τις αφήνουμε στην άκρη και τις ξεχνάμε. Είναι οι περισσότερες στην καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας είναι συνηθισμένα πραγματάκια, μικρά πάθη, ο καφές, αυτό. Ο Κωστής έπαιρνε αυτά τα μικρά, το έκανε και ο Ιωάννου πριν από τον Κωστή και το έκανε και ο Βακαλόπουλος βεβαίως, και στα δοκιμιά του και στα μυθιστορήματα, στα λογοτεχνήματά του, έπαιρνε αυτά τα μικρά πράγματα και τα έσωζε. Και για μένα αυτό είναι ασύλληπτα ανεκτίμητο, δηλαδή είναι μια τεράστια προσφορά. Με την αδερφή μου έχουμε ένα σύνθημα, άνθιβαστο. Για τον Κωστή έχω το σύνθημα γλώσσαν ποιό. Ο Κωστής έκανε το αντίστοιχο που είχε κάνει με τα γαλλικά ο Λουί Φερντινάν Σελίν. Δηλαδή, επινόησε εκ νέου τα γαλλικά ο Σελίν με το ταξίδι στην άκρη της νύχτας. Το έχει μεταφράσει εξαιρετικά αριστοκριματικά η Σεσίλη Γκλέση Μαργέλου, το έχει βγάλει εστία και φτιάχνει μια καινούργια γλώσσα. Δηλαδή, παίρνει τα λαϊκά γαλλικά, τα λόγια γαλλικά, τα αρχαία γαλλικά, όλα αυτά τα βάζει στο σέικερ και παράγει μία τζαζέλα λάγκ, το έλεγε, να τζαζέψω τη γλώσσα, ας πούμε, και παράγει μία καινούργια γλώσσα δική του. Ο Κωστής ανανεώνει το δοκίμιο, το κάνει ξανά δημοφιλές είδος, διότι μέσα σε μία σελίδα του Κωστή μπορείς να βρεις μία αρχαία λέξη του Ηράκλητου ή του Πίνδαρου, μία λόγια λέξη του Ροίδη, ένα μελωδικό ποιητικό μέλημα, ένα σαν τραγούδι, ας πούμε, και γλώσσα του γηπέδου. Γλώσσα που είναι, την ξέρουν μόνο οι χουλιγκάνοι, ας πούμε. Όλα αυτά τα έπαιρνε, τα αφομοίωνε μέσα στον εγκέφαλό του, τον πολύπλοκο και υπέροχο εγκέφαλό του, και τα πέταγε στη σελίδα, τα έγραφε στη σελίδα. Από τις μπουζουκές που έλεγε, που έγραφε στο Αθηνόραμα, ή μετέπειτα, ας πούμε, τα κριτικά κείμενα για λογοτεχνικά έργα που έγραφε στη Λάιφο, μέχρι τα φιλοσοφικά του δοκίμια, μέχρι το βιβλίο του για τον Ντοστογεύσκη που έχει γράψει, το βιβλίο του για τον Χάιντεγκερ, για το 21, το τελευταίο που βγήκε μετά το θάνατό του, ο εαυτός, που είναι τα σπαράγματα, ήθελε να γράψει ένα βιβλίο για τον εαυτό που μιλάει για τα κόκαλα, πόσα κόκαλα έχει το πόδι, ας πούμε, και όλα αυτά, είναι πραγματικά μάγματα, που θα λέει ο Καστοριάδης, είναι μάγματα από διαφορετικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας. Από τον Αρχίλοχο και τον Ηράκλητο μέχρι τον Φρέντι Γερμανό και τον Μπουζουκόβιο. Το ότι το κάνει αυτό με ρυθμό και μελωδία δεν το κάνει, δεν είναι καμιά φορά διαβάσει ένα δοκίμιο και μία λέξη σου τσινάει. Σου φαίνεται παράτερη, σου φαίνεται άσχετη, σου φαίνεται ότι είναι με τρόπο πεποιημένο το έβαλε, με λόγιο τρόπο το έβαλε ο συγγραφέας, έβαλε αυτή τη λέξη. Στον Κωστή δεν φαίνεται. Η γλώσσα, όπως και στον Λουί Φερντινάν Σελίν, κυλάει αβίαστα και για μένα η συνεισφορά του αυτή είναι τεράστια. Ο Ηλίας Ολάγιος, ο ποιητής που ήταν φίλος και του Κωστή και μου και του Ευγένου και αυτά, έχει γράψει ένα κείμενο στη Νέα Εστία, επί εποχής Σταύρου Ζουμπουλάκη, και έλεγε ότι ο Κωστής Παπαγιώργης είναι ο καλύτερος πεζογράφος των τελευταίων ετών. Τον εξέλαβε ακόμα και τα δοκίμια του και τα φιλοσοφικά του έργα. Και το βιβλίο του για τον Ντοστογεύσκη, έχει γράψει και για τον Χέγκελ. Τα εξετάζει ο Λάγιος σαν πεζογραφήματα. Και λέει ότι είναι σπουδαίος λογοτέχνης. Ο Κωστής δεν ήθελε να το ακούει αυτό, δεν του άρεσε να είναι λογοτέχνης. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχα την ιδέα να κάνουμε μία ανθολογία κακής ποιήσεως.
να πάρουμε ποίηματα από μεγάλους ποιητές, όχι δεύτερους, από τεράστιους ποιητές, να πάρουμε τα χειρότερα, τις χειρότερες στιγμές του. Και όταν το συζητούσαμε, του λέω: Κωστή, τι θα βάλουμε, ας πούμε, μου λέει: Όλα. Του λέω: Τι όλα, δεν γίνεται. Λοιπόν, είχε μια τάχατες αποστροφή προς την ποιητικότητα και τη μελωδικότητα του λόγου, και όμως ο λόγος του Κωστή, ό,τι και να διαβάσει κανείς, είτε το κειμενάκι στο Αθηνόραμα των 100 λέξεων, το λέω κειμενάκι με την έννοια της ποσότητας των λέξεων, όχι της σημαντικότητας, γιατί είναι σημαντικά αυτά τα κείμενα, είτε έγραφε ένα βιβλίο για έναν, για το φίλο μας τον, και θα σας πω γι' αυτό, για το φίλο μας τον Βακαλόπουλο, όταν πέθανε ο Χρήστος, έγραψε ένα βιβλίο, το Γεια σου Ασημάκη. Είτε έγραφε για το ζήτημα του θανάτου, έγραψε το φοβερό βιβλίο «Ζώντες και τεθνεώτες». Ό,τι και να έγραφε, είχε μέσα λόγια στοιχεία, λαϊκά στοιχεία, λέξεις και κραυγές του γηπέδου και λέξεις και φράσεις αρχαίας ελληνικής, όλα αυτά σε μια υπέροχη αρμονία, πραγματικά υπέροχη αρμονία, και αυτό είναι μια, πάλι μια από τις μεγάλες συνεισφορές του Κωστή. Είναι η μεταφράση του, είναι μεγάλη συνεισφορά, είναι το ότι έκανε δημοφιλές στο δοκίμιο και είναι το πώς αλλάζει την ελληνική γλώσσα. Ας πούμε, ο Νικήτας Σινιώσογλου, ο φίλος μου, είναι κατά κάποιον τρόπο μαθητής του Κωστή. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα έγραφε έτσι ο Νικήτας, εάν δεν είχε προϋπάρξει ο Κωστής. Όπως συνέβη και στις άλλες δύο περιπτώσεις, δηλαδή του Λουί Φερντινάντα Σελίν και του Σιωράν, που ο Κωστής του λάτρευε, που είχαν βγάλει τη φήμη του, όπως ο Ελμπέκ τώρα το λένε, όλοι κακό άνθρωπο, ας πούμε, και μάλιστα ο Iggy Pop είπε, τον πήρε τηλέφωνο και λέει, έμαθα ότι υπάρχει κι άλλος κακός άνθρωπος, και γίνανε κολλητοί ο Iggy Pop με τον Μισελ Ουελμπέκ. Είχε βγει η φήμη, ας πούμε, ότι ο Κωστής είναι μισάνθρωπος, εξάλλου έχει γράψει βιβλίο περί μισανθρωπίας. Και ο Σιωράν και ο Σελίν. Ο Σιωράν βέβαια πέθανε μετά τα 80 του χρόνια, ενώ μιλούσε συνέχεια περί αυτοκτονίας, περί θανάτου και όλα αυτά. Ο Σελίν ήταν ένας εξαιρετικά γενόψυχος άνθρωπος, παρόλα τα ναζιστικά του, ας πούμε, παραστρατήματα, κούραρε, θεράπευε ανθρώπους δωρεάν, είχε άπειρα ζώα μέσα στο σπίτι του και τα φρόντισε πάρα πολύ, σχεδόν φτωχός, γιατί ό,τι είχε και δεν είχε το έδινε, το πρόσφερε, ένα κασκόλ να είχε, το χάριζε, ας πούμε, ένα παλτό, το έδινε. Έτσι και ο Κωστής είχε βγει μια φήμη, ας πούμε, ότι γράφει όλα αυτά για τους ξυλοδαρμούς, ότι πάει στα μπουζούκια, ότι είναι κακός άνθρωπος, ότι δεν είναι κοινωνικός. Παραμύθια. Ο Κωστής ήταν από τα πιο γλυκά όντα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, γιατί το γνώρισα μέσα στην καθημερινότητά του, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, ειδικά τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90, είμαστε πάνω από 8 ώρες μαζί. Όταν είσαι πάνω από 8 ώρες με έναν άνθρωπο, είναι σαν να έχεις κάνει θητεία στο Βιετνάμ μαζί του ή στην Κορέα. Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Χωρίς να το λέει, αθορύβως, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Από νεαρούς συγγραφείς, δοκιμιογράφους, φιλοσόφους, που πηγαίνανε και τον βρίσκανε και τους έδινε συμβουλές πώς να κινηθούν, αθορύβως αυτά, τι να κάνουν, ποια είναι τα πρώτα τους βήματα, πώς λίγο να αλλάξουν τη γλώσσα τους και να στοχαστούν λίγο περισσότερο, ή να διαβάσουν ένα συγγραφέα που ο Κωστής θεωρούσε ότι τους ταιριάζει. Δεν ήταν καπέλωμα, ήταν βλέπω Δημήτριο τους ταιριάζει, ο Σατλέ πάρε Σατλέ, ασχέτως αν τον χώνευε ο Κωστής ή όχι, δεν είχε σημασία αυτό, δεν καπέλωνε. Έβλεπε που κυλάς και σε βοηθούσε. Χαρακτηριστικό είναι ότι πήρε τη Ζηνάνα τη Ζατέλη και την πήγε στο Καστανιώτη. Η Ζηνάνα έβγαζε τα βιβλία της στην Οδό Πανός, για ένα διάστημα έγραφε αραιά και πού και άρχισε να γράφει αυτή τη σειρά των βιβλίων με το μαγικό ρεαλισμό που είναι συγκλονιστικά, και ο Κωστής την πήρε, της λέει θα σε πάω στον Καστανιώτη. Και έχει γράψει πολλά κείμενα στο Πιστόφυλλο, κείμενα για συγγραφείς και για μυθιστοριογράφους, χωρίς να το διαλαλεί και να το διατρανώνει, ας πούμε, βοήθαγε πάρα πολύ κόσμο. Αυτή η γενεοψυχία για μένα είναι ένα προσόν πολύ μεγάλο. Ευτυχώς όλοι στην παρέα το είχαμε αυτό, δηλαδή μας άρεσε να είμαστε δοτικοί. Ο Κωστής ήταν υπερδοτικός. Όσοι άνθρωποι είχαν την ευλογία να συναναστραφούν με τον Κωστή Παπαγιώργη, κάτι αποκομίσανε από αυτή τη μεγάλη καλοσύνη που είχε, ασχέτως αν έγραφε τώρα για ξυλοδαρμούς και αυτό. Ουσιαστικά, αναλύοντας τα πάθη, έβγαλε ένα κακό όνομα, ας πούμε ότι είναι μισάνθρωπος ή αυτοκτονικός, αυτά, παραμύθια.
ένας γλυκός άνθρωπος, μια μεγάλη καρδιά με μια πραγματικά σπάνια γενοψυχία.